Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε, με ο Κίθο, παίζουμε Binding of Isaac Rebirth. Πάμε ένα ακόμα επεισόδιο, η έκδοση είναι 1.041. Τι θα παίξουμε, έχουμε τον Blue Baby, έχουμε και τον Λάζαρο. Πάμε πάλι για τον Λάζαρο να κερδίσουμε το The Lamp, την πρώτη φορά παίξαμε τον Blue Baby. Παρ' όλα αυτά δεν μπορέσαμε να φτάσουμε ποτέ στο The Lamp, χάσαμε στα δωμάτια γύρω από τον Boss Room, διότι δεν είχαμε υγεία. Βρήκαμε κάποια καλά αντικείμενα, παρόλα αυτά δεν είχαμε το συνδυασμό αυτό, τον οποίο νιώθαμε ασφαλείς πρώτα απ' όλα για να πάμε στο The Lamp και να πολεμήσουμε. Όπως και να έχει, θα δοκιμάσουμε κάποια άλλη στιγμή, ίσως και στο επόμενο επεισόδιο. Γενικά θέλω και ένα χρυσό κλειδί, εξαιρετικά. Θέλω να παίξω και να, βασικά, να τερματίσω πρώτα τους χαρακτήρες που δεν έχω κερδίσει στο The Lamp. Και εδώ έχουμε ένα δύσκολο δωματιάκι. Μέχρι στιγμής είμαστε με τον Λάζαρο, δεν έχουμε κάνει κάτι αξιόλογο, μόνο ένα χρυσό κλειδί. Item room δεν έχουμε ανοίξει. Θα πάμε λογικά μόλις τελειώσουμε το δωμάτιο. Έλα. Μια ράχνη που λογικά από την άλλη πλευρά θα έλεγα ότι βρίσκεται. Δεν μας πειράζει καθόλου, ελπίζω να μην βρίσκεται και στην άλλη πλευρά. Όχι, μία βόμβα για την μπλε πέτρα εκείνη. Και σαν πρώτο αντικείμενο έχουμε το φιλαράκι, το οποίο, ναι, ας προσπεράσουμε αυτό το κόλλημα, το οποίο ελπίζω να μην είδατε. Έχουμε το φιλαράκι, το οποίο όταν μένεις ακίνητος δεν δέχεσαι χτύπημα. Δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι αυτό. Και βγάλαμε ουρά. Οκ. Πάμε να βάλουμε εδώ πέρα τη βόμβα. Γενικά, εάν μένοντας ακίνητος έχω κάτι το οποίο θα προκαλεί damage, τότε είναι καλό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχω κάτι, οπότε είναι ψιλοάχρηστο. Θα δούμε αν και πώς θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Προς στιγμή το κρατάμε. Μήπως και μπορέσουμε να επενδύσουμε σε αυτό. Και δύο βόμβες, μια χαρά. Εδώ θέλει προσοχή. Έτσι, μπράβο. Πού θα πάμε, προς τα δεξιά. Γενικά είναι δύσκολο το δωμάτιο αυτό και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να επιστρέψω να πάρω την μπλε καρδιά. Έλα, έτσι, μπράβο. Τουλάχιστον το ένα από τα δύο να σκάσει. Λοιπόν, το πρώτο boss ελπίζω να είναι κάτι καλό, κάτι εύκολο βασικά. Το happy ας το πάρουμε. Ό,τι είναι. Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο γενικά. Αλλά μια χαρά έχει βγει μέχρι στιγμής. Ας κερδίσουμε πρώτα αυτούς και μετά όλα τα άλλα. Οι αράχνες, όσο δεν εμφανίζουν αντιπάλους, είναι μια χαρά. Έλα, εντάξει, πόσα θα εμφανίσει. Ωραία, ήρθε η ώρα για τον boss. Το boss είναι ο Pin. Είναι εύκολο boss. Ευτυχώς. Και να χτυπηθώ δεν με πολύ ενδιαφέρει, διότι είναι πρώτος όροφος, Devil Room δεν εμφανίζεται, οπότε το αφήνουμε και ότι κάτσει. Damage χρειαζόμαστε σίγουρα. Και range θα έλεγα πως χρειαζόμαστε. Λάζαρος είναι αυτός. Τρεις κόκκινες καρδιές έχει, δεν έχει τίποτα, είναι από τους πιο ουδέτερους χαρακτήρες. Καλά tiers έχει, είναι η αλήθεια. Αν και μπορούμε να τα βελτιώσουμε κι άλλο, αλλά ας κρατήσουμε τα θετικά, το ότι ξεκινάμε με καλά tiers. Και κάποια στιγμή πρέπει να τον κερδίσω. Λογικά άλλη μια φορά να σηκωθεί. Meat, damage και HP up. Μια χαρά, ανεβάσαμε λίγο τον damage μας. Και ήρθε να γυρίσουμε να πάρουμε την μπλε καρδιά. Έτσι, μπράβο. Ας ακολουθήσουμε εδώ. Και τελικά ήταν πολύ πιο εύκολο από όσο φανταζόμουν. Μυστικό δωμάτιο που μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει εδώ πέρα κάτω. Και μάλλον εκεί πέρα θα βάλω μόνο βόμβα. Να κρατήσω και μία βόμβα σε περίπτωση που βρούμε κάτι
αξιόλογο. Και εδώ μέσα θα βρούμε κλειδί. Τελικά θα τη βάλω τη βόμβα εδώ, να διαλύσω και το ένα μανιτάρι. Και βρήκαμε λεφτά, όχι αρκετά για να αγοράσουμε το 1-1 εδώ πέρα, το οποίο είναι ίσως το καλύτερο αντικείμενο που μπορούμε να πάρουμε από το μαγαζί. Και για κάποιο λόγο κολλάει, δεν ξέρω γιατί. Ήδη μου έχει κολλήσει 2 φορές. Παράξενο γενικά. Οπότε πάμε στο δεύτερο όροφο. Πάμε να μην χάσουμε την μπλε καρδιά μας. Πάμε να ανοίξουμε Devil Room πρώτα απ' όλα. Ναι, εδώ λίγο. Ευτυχώς δεν χτυπηθήκαμε καθόλου στο προηγούμενο μεγάλο δωμάτιο, διότι η μπλε καρδιά, είπαμε, είναι πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμη. Λοιπόν, δεύτερος όροφος, το δωμάτιο των 20 λεπτών, για κανένα λόγο δεν το φτάνω. Ωραία, 2 νομίσματα, καλά είναι και αυτά. Για να δούμε, το damage μας δεν έχει ανέβει όσο θα ήθελα, να κερδίζω τις μύγες με ένα δάκρυ. Θα δούμε κατά πόσο θα είναι εφικτό αυτό. Προς το παρόν ψάχνουμε για το item room. Μιας και έχουμε ένα κλειδί, θα το χρησιμοποιήσουμε εκεί πέρα. Αν βρούμε δεύτερο κλειδί και μαζέψουμε και νομίσματα, θα πάμε στο μαγαζί. Καλό είναι να πηγαίνουμε στο μαγαζί όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι σίγουρα θα βρούμε αντικείμενα τα οποία θα μας βοηθήσουν. Δύσκολη γενικά αντίπαλη, παράξενη. Δεν υπήρχαν και στο προηγούμενο Isaac σίγουρα. Ωραία, στην ευθεία. Αυτή την ευθεία καλύτερα. Να πάω ή να μην πάω στον boss. Λέω να ψάξω για το item room. Αν και βασικά μπορούμε να ανοίξουμε devil room, οπότε πάμε απευθείας στον boss. Είναι Dingle. Και δεν έχουμε σκατά να προστατευτούμε. Οπότε αυτό είναι το δύσκολο της υπόθεσης. Ωραία, όσο μπορούμε και αποφεύγουμε τα δάκρυα, τις βολές του, όπως θέλετε πείτε το, είμαστε ασφαλείς. Και νομίζω είμαστε μια χαρά. Σφύριξε όσο θέλεις. Έτσι, μπράβο. Και νομίζω πως τώρα θα τον κερδίσουμε. Για να δούμε τι αντικείμενο. Blue Cup, HP Tears Up και Shot Speed Down. Λοιπόν, βρήκαμε Dark Bomb. Θα τον πάρω. Και λέω να πάρω και τον Gappy's Head, διότι δεν έχουμε active αντικείμενο. Βρήκαμε το ένα από τα 3 Gappy αντικείμενα τα οποία χρειαζόμαστε για να γίνουμε Gappy. Οπότε θεωρώ πως θα μας χρησιμεύσει τουλάχιστον ως damage. Μπράβο μας. Χάσαμε την μπλε καρδιά, δεν πειράζει. Είναι κάτι το οποίο το έχω κάνει αμέτρητες φορές και νομίζω πως λίγο δύσκολα θα το διορθώσω. Οπότε απλά το δέχομαι και συνεχίζουμε. Το happy είναι tears up, ακόμη καλύτερα. Τα tears μας έχουν ανέβει πάρα πολύ θα έλεγα, οπότε τώρα με λίγο damage μπορούμε να κάνουμε παπάδες. Καλά, όχι λίγο damage, πολύ damage. Οπότε δεν είπε κανείς όχι σε πολύ damage. Έτσι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία που έχουμε τόσο πολλά tiers. Λοιπόν, item room. Dutch key. Άθλιο απλά. Ευτυχώς που πήρα τον Gappy's Head. Λοιπόν, τώρα τι θέλουμε, θέλουμε νομίσματα. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να πάμε στο μαγαζί. Εδώ, δεν με ενδιαφέρει. Για να δούμε, νομίζω μας έμεινε μόνο προς τα δεξιά να πάμε. Α, και arcade, οπότε μάλλον θα μπορέσουμε να κάνουμε εφικτό το μαγαζί. Αρκεί πρώτα απ' όλα να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το μαγαζί όσο πιο καλά γίνεται. Το arcade βασικά. Γιατί είναι λίγο παράξενο εδώ πέρα. Ναι.
Okay, αυτό που θα κάνω απλά να βάλω μία βόμβα εδώ. Μπράβο, μία μπλε καρδιά, οπότε δεν με χαλάει καθόλου. Θα το ανοίξω το μαγαζί. Προσεκτικά, προσεκτικά. Να δω τι μπορεί να υπάρχει μέσα, ίσως κάτι σε έκπτωση, όχι. Συνεχίζουμε έτσι. Δεν αγοράζω τίποτα, αφήνω τα εφτανομίσματα να υπάρχουν πάνω μου. Λογικά. Στον επόμενο όροφο θα μπορέσουμε να πάμε στο μαγαζί. Αν και έτσι έλεγα και για τον ίδιο, αλλά δεν πήγα. Θα δούμε. Τρίτος όροφος. Βελτιωθήκαμε αρκετά θα έλεγα. Και εδώ τι έχουμε, έχουμε... Ας το πάρουμε. Flatworm. Έχω την εντύπωση ότι απλά μεγαλώνει το μέγεθος των δακρύων μας. Τώρα tiers και αυτά δεν ξέρω εάν ανεβάζει. Δεν με πειράζει όμως, μια χαρά είναι. Μέχρι να βρούμε κάτι καλύτερο θα μείνουμε με αυτά. Flatworm. Λοιπόν, χτυπηθήκαμε αλίμονο. Και μια κόκκινη καρδιά, εντωμεταξύ δεν έχουμε βρει ο Dark Bomb να μας δώσει μια μπλε καρδιά, κάτι δηλαδή. Γι' αυτό τον πήρα ούτως ή άλλως. Θα βρούμε πού θα πάει. Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον. Okay, ναι, εδώ ήταν βλακεία μου απλά. Και στο item μέσα θα βρούμε πρόπτωσης. Καθόλου μα καθόλου άσχημο. Το ανεβάσαμε τον damage μας, θέλουμε range, σίγουρα θέλουμε range. Είναι damage upgrade, καλό, χάσαμε. Και τον devil room εδώ πέρα, δυστυχώς. Έλα. Εντάξει, βρήκαμε πρόπτωση στο οποίο είναι εξαιρετικό αντικείμενο. Όχι. Στην επόμενη. Και αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα ανεβάζοντας το range τι γίνεται. Το range που παίζει ρόλο στο πρόπτωση. Παίζει ρόλο στο που θα σβήσει το δάκρυ. Οπότε όσο πιο μακριά είναι, τόσο πιο μακριά θα σβήσει. Συνεπώς θα κρατηθεί το damage, δηλαδή το δάκρυ, το μέγεθος του δακρύου. Μπράβο μας. Σε μεγαλύτερη απόσταση. Μπράβο. Εξαιρετικά. Και τι έλεγα, θα κρατηθεί σε μεγαλύτερη απόσταση το δάκρυ, οπότε θα κρατηθεί και το damage και δεν θα σβήσει. Εντάξει, τώρα μπορεί να σας μπέρδεψα, διότι τα πάω όλα μαζεμένα, δεν πειράζει. Νομίζω θα το καταλάβετε αν ανεβάσουμε το range μας. Και αν βρούμε τώρα και έναν πολύφημο, ακόμη καλύτερα. Να π.χ. τώρα δεν μπορώ να κάνω damage. Πρέπει να πάω κοντά και να δεχθώ damage. Φυσικά, φυσικά. Με το ζόρι φτάνουμε εδώ. Με το ζόρι όμως εντελώς. Έλα, χάσε. Τώρα μην το κυνηγάμε. Έχουμε και λέμε Kerstrum, που θα περιμένω να πολεμήσω πρώτα με τον boss και μετά θα μπω. Μήπως και εμφανιστεί κάποιο Devil Room έτσι κατά λάθος, διότι ποτέ δεν ξέρεις. Μερικές φορές το παιχνίδι γίνεται ανώμαλο. Μας εμφανίζει πράγματα τα οποία δεν περιμένουμε και είμαστε γενικά πολύ πιο κομπλέ από όσο περιμένουμε. Ωραία, βρήκαμε και δύο βόμβες, να ψάξουμε το μυστικό δωμάτιο. Πάμε για τον boss. Μέγα φάτι. Έτσι, μπράβο, εξαιρετικό το damage μας. Και speed λογικά θα έλεγα πως χρειάζομαι, αν και πήραμε speed από την Blood Bank. Σχετικά γρήγορα θα έλεγα. Little Steven δεν με χαλάει. Damage θα κάνει και ο Little Steven, οπότε γιατί όχι. Το κλειδί μας το χρησιμοποιήσω. Red Candle δεν το έχω πάρει ποτέ. Ή το έχω πάρει. Τώρα να σας πω, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, Kerstrum, μήπως βρούμε κάτι αξιόλογο. Και εδώ κάνα αντικείμενο, κάνα γκάπι αντικείμενο πάνω απ' όλα.
Και ευτυχώς που κράτησα τις βόμβες. Και όχι, έχουμε troll bomb. Τουλάχιστον πήραμε μια μισή μπλε καρδιά. Και λογικά, εάν δεν βρω κάτι, θα αγοράσω και μια μπλε καρδιά από το μαγαζί. Οπότε φεύγουμε τίποτα άλλο. Αν και δεν θέλω να πάρω την μπλε καρδιά, δεν θα την πάρω. Θα το ρισκάρω. Θα ρισκάρω τον Devil Room και στον επόμενο όροφο. Ήθελα να πάω να ψάξω το μυστικό δωμάτιο, αλλά από ό,τι βλέπω υπάρχουν κάμποσες περιοχές. Οπότε το αφήνουμε, συνεχίζουμε. Πάλι έχουμε, βλέπω εδώ, arcade. Πάλι. Και πάλι δεν με χαλάει καθόλου, απλά ήθελα μήπως βγάλει και καμιά κόκκινη καρδιά, μήπως την πάρει ο Dark Bomb, τη μετατρέψει σε καμιά μπλε καρδιά ίσως. Διότι μέχρι στιγμής μόνο μια αράχνη μου έχει δώσει. Μπορώ να βάλω βόμβα εκεί, αλλά ίσως τη χρειαστώ. Εξαιρετικά. Να που θα χρειαστώ τη βόμβα. Τίποτα, μπράβο. Και πάλι το... την ιδιότητα του να μένουμε ακίνητοι και να μην δεχόμαστε damage δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω πουθενά. Εδώ βγάλω μια κόκκινη καρδιά. Όχι. Βγάλε μου εσύ. Ούτε εσύ. Κέρστρου. Δεν πάμε, εννοείται. Μετά τον boss. Για ελάτε εσείς. Έτσι, μπράβο. Δεν μπορεί να με φτάσει κανένας με το πρόπτωσης. Και πάλι δεν έχω ιδιαίτερα ανεβασμένο το damage. Αυτό είναι το παράξενο της υπόθεσης. Ότι το πρόπτωση σου ανεβάζει damage και χωρίς να τα ανεβάσεις. Άλλο ένα χτύπημα και χάνουμε πάλι τον Devil Room και ελπίζω να μην το χάσουμε. Ωραία. Ας πάμε δεξιά. Στο τσακ. Λίγο παράξενο που δεν χτυπήθηκε εδώ πέρα. Ας βρεθεί το boss room. Τουλάχιστον βρέθηκε το item room. Να δούμε τι μπορούμε να βρούμε από εκεί πέρα. 15 νομίσματα, θα πάμε στο μαγαζί εννοείται. Και Robo Baby. Και αυτό δεν με χαλάει καθόλου. Άνετα. Απορώ πως δεν χτυπήθηκα και εδώ πέρα. Λοιπόν, δώσουμε μια μπλε καρδιά. Οκ, θα την αγοράσω την μπλε καρδιά. Θα αγοράσω και το κλειδί. Την κόκκινη καρδιά μακάρι να την αγόραζα και να έπεφτε. Αλλά εννοείται πως δεν γίνεται. Οπότε απλά συνεχίζουμε δεξιά. Πάμε να βρούμε το boss room. Το damage μας φαίνεται ότι είναι πολύ καλό. Και πάμε για τον boss, όπου είναι τετραπλό Guardlings. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να μείνανε μόνο δύο. Ναι, τα οποία δεν θέλουν και πολύ για να χάσουν. Λοιπόν, belt. Ανεβάζουμε speed. Εντάξει, το χρειαζόμαστε. Προτιμούσα range. Ένα roid range τώρα. Μάλιστα, Rotten Baby θα το πάρω. Και βλέπω ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα. Και τα χάπια αυτά είναι speed. Θα πάρω και Sister Maggie, μιας και ξεκινήσαμε έτσι. Ας συνεχίσουμε έτσι. Δεν θέλω άλλο speed. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι είναι υπερβολικά πολύ το speed που έχω. Μπορώ να τα ανταλλάξω με rage. Με range μάλλον, όχι rage. Θα δούμε. Δεν περίμενα να αυξηθεί τόσο πολύ ταχύτητά μας. Λοιπόν, Kerstrum, να πάω ή να μην πάω, θα δείξει. Μία βόμβα εδώ θα τη βάλω. Θα πάω στο Kerstrum ούτως ή άλλως. Πόσο χειρότερα. Να, εν τέλει
είναι σαν να πήρα μία μπλε καρδιά. Καθόλου μα καθόλου άσχημα. Και κάτω τι θα βρούμε? Εύκολους αντίπαλους. Και χτυπηθήκαμε και μία ολόκληρη καρδιά, εξαιτίας του ότι είναι champion. Και Pride. Πολύ εύκολα. Two of clubs, δύο βόμβες. Την οποία μία βόμβα λέω να χρησιμοποιήσω εδώ μέσα. Εδώ να βγω και να μπω. Μήπως μεγαλώσει το range της βόμβας, ούτε καν. Οπότε θα βάλουμε την άλλη βόμβα εδώ. Ένα magic mushroom το ήθελα. Και το explosive diarrhea καλό είναι. Οπότε παίρνουμε το speed μας και φεύγουμε. Τώρα π.χ. ένα bucket of lard είναι εξαιρετικό αντικείμενο, διότι δεν έχουμε να χάσουμε τόσο speed. Και ούτως ή άλλως θα τα ανεβάσουμε με το happy. Οπότε θα βρεθούμε και στο καταλληλότερο speed από ότι αυτό που έχουμε κιόλας, το οποίο είναι ψιλοάθλιο. Παρά είμαι γρήγορος, δεν ξέρω αν θα μπορώ να αποφεύγω τις αντίπαλες βολές εύκολα. Αλλά okay, ό,τι είναι. Έχουμε Curse of Darkness, το οποίο τι σημαίνει, δεν θα βλέπουμε. Όχι ότι με πειράζει και ιδιαίτερα. Γενικά, όμως θα με εμποδίζει σε ό,τι κάνω. Από το να έχω άλλο Curse, αυτό είναι μια χαρά. Κακά τα ψέματα. Οπ, να το πρώτο damage. Τώρα λόγω ταχύτητας ήταν λόγω βλακίας, δεν ξέρουμε. Ίσως πάω. Χρησιμοποιήσω και τα κλειδιά και τη βόμβα. Λεφτά μπορεί να μας δώσει. Για να δούμε. Και να counterfeit penny. Μπορούμε να μαζεύουμε διπλά νομίσματα. Για να δούμε εδώ. Ας πληρώσει. Πλήρωσε. Όχι. Να δούμε τώρα πως θα πληρώσει. Τώρα δεν ξέρω αν το damage μας μειώθηκε. Θα μπούμε και εδώ εννοείται. Και τι θα πάρουμε? Και τα δύο είναι καλά. Κακά τα ψέματα, είναι μια χαρά. Ελπίζω να βρούμε κι άλλα νομίσματα. Και εδώ το πρώτο φαίνεται να έχει μικρύνει υπερβολικά κιόλας. Ας βρούμε νομίσματα. Λοιπόν, boss είναι fallen. Μάλιστα. Μπράβο. Κάνουμε καλό damage. Μια χαρά. Και πολύ φοβάμαι. Αυτό, να πω την αλήθεια, δεν το ήθελα. Από όλα τα devil αντικείμενα, αυτό είναι το χειρότερο, μακράν. Περίμενα ένα mark, ένα pact, κάτι τέτοιο. Και μου έδωσε τα άθλια. Για πάμε. Ας μην πέσω πάνω τους. Λοιπόν, το happy αυτό είναι... Ας πάμε item room πρώτα. Μάλιστα. Αξίζει, δεν αξίζει. Θα το πάρω και τι γίνει. Εντάξει. Μίκρινε πάρα πολύ το range μας. Το happy είναι και health down. Αρχίσανε τα καλά τώρα, από ό,τι φαίνεται. Τώρα ένα roid rage. Η αλήθεια είναι πως το ήθελα. 15 νομίσματα, θα πάω πάρω το PhD. Για να γεμίσω και για να πάω να δώσω και κόκκινες χαρτιές στο Devil Ζητιάνο, που ελπίζω να μου δώσει κάτι καλό. Γκίμπι. Εντάξει. Δεν μπορώ να παραπονηθώ, είναι η αλήθεια. Και το happy αυτό είναι Tears Up. Αν ήξερα ότι θα έβρισκα Tears Up, δεν θα έπαιρνα το number 1. Διότι το range μας έχει πέσει τρελά. Ίσως ήταν και πολύ κακό, πολύ κακή επιλογή το ότι πήρα γενικά το number 1. Ζούντα Stonk. Μάλλον όχι.
Ναι, γενικά έχει πέσει το range, οπότε πέφτει και γρήγορα το damage που κάνουμε. Αυτή είναι η βλακεία. Α, υπάρχει ακόμα αντίπαλος. Λοιπόν, το happy είναι tears up και άλλο tears up. Οκ, okay, εντάξει, απλά με τρολάρει το παιχνίδι. Είναι σαν να μου λέει κάνεις βλακεία ο πίσω. Το my number one, αυτό ήθελα να πω. Για έλα και εσύ. Τουλάχιστον μαζεύω λίγο πιο εύκολα νομίσματα. Πήρα και μαύρη καρδιά, τζούτα στόγκ. Ίσως είναι καλύτερο, αλλά προτιμώ να έχω νομίσματα. Γενικά το μαγαζί το προτιμώ. Ναι, για να δούμε τίποτα και εδώ. Ultra Pride. Τόσο καλά. Κάνουμε damage. Παρόλα αυτά. Παρόλε τις δυσκολίες που έχουν εμφανιστεί. Πιθανόν τη λάθος επιλογή μας να πάρουμε το number one. Για να δούμε εδώ. Για να δώσουμε κάνα δύο κλειδιά εδώ. Πλήρωσε. Πλήρωσε. Έλα, ένα τουλάχιστον. Ναι, αυτό ήθελα. Και μια βόμβα. Ευτυχώς που έδωσε δύο κλειδιά, διότι αν δεν είχα κλειδιά, επί τόπου θα το έκλεινα το παιχνίδι. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα. Κρατάμε το Empress. Θέλω το range upgrade. Θέλω ένα Roid range. Βασικά θέλω δύο αντικείμενα για range upgrade. Πάλι Curse of Darkness. Εντάξει, το συνηθίσαμε, δεν με πειράζει καθόλου. Άντε, για να δούμε. Σιγά μην έδινε. Και τι έχουμε, έχουμε Wrath, ο οποίος έδωσε Mr. Boom. Το οποίο Mr. Boom δεν το θέλω. Και πάμε στα δεξιά. Και τι πήρα, κάτι πήρα. Α, δεν πήρα, εγώ πήρα ο Dark Bomb. Και καλά έκανε το παιδί. Ναι, σιγά μην έβγαζε τίποτα. Λοιπόν, μία βόμβα εδώ. Και στο item room θα βρούμε μέσα ένα αντικείμενο το οποίο, εντάξει, δεν είναι κακό, αλλά υπάρχουν πολύ μα πολύ μα πολύ καλύτερα από αυτά. Γενικά, μετά από κάποιο σημείο δεν βρίσκουμε καλά αντικείμενα. Ναι, ναι, μεν αν μας χτυπάνε, γίνονται σκατά, δηλαδή χάνουμε τη μία, δεν χρειάζεται να τους κερδίσω. Να, όπως εδώ, παρόλα αυτά έχω κάποια θεματάκια, δεν έχω εμβέλεια. Αυτά τα θεματάκια προτιμώ να λύσω. Και στο μαγαζί μέσα τι θα βρούμε, κάρτες, βλαγίες. Άχιστα πράγματα. Όχι έτσι, μη δώσει κάτι και πάθει τίποτα. Και τώρα που δεν έχω και μεγάλη εμβέλεια, είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση. Έχω tiers, θα μου πείτε απ' την άλλη. Tiers θα είχα λογικά και χωρίς να πάρω το my number one. Κρίμα που δεν χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο αντικείμενο για τα bosses, θα πηγαίναμε να τους ακουμπούσαμε, θα γινόταν σκατά και γεια σας. Bad gas, ούτε καν. Λοιπόν, αντίο σε όλους. Και πάμε για boss. Ω, είναι η μαμά. Και να κάναμε τώρα μία βλακεία. Μεγάλος και το range μας. Ή εξαιτίας του damage γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, τουλάχιστον πήγαμε στο item room. Τουλάχιστον. Αυτό είναι το καλό. Έλα να κερδίσουμε. Negative. Και ας έχει κάτι καλό. Και ας μην έχει το Krampus. Εντάξει, ξαναζήτησα τον Krampus, ήτανε το κάτι καλό. Lamb of Coal. Όχι. Hand of Krampus. Δεν κακό. Και λέω να το πάρω. Εντάξει, θα το χρησιμοποιούμε μία στα τόσα.
αλλά ποιος ξέρει, ίσως φανεί χρήσιμο. Curse of the Blind. Δεν βλέπουμε τα αντικείμενα τα οποία παίρνουμε. Και τι έχουμε εδώ, νομίσματα που πλέον είναι άχρηστα. Έκτος και αν βρούμε κανένα ζητιάνο. Εκεί πέρα, ναι, είναι μια χαρά χρήσιμα. Για έλα και εσύ. Να είναι καλά ο Γκίμπι. Το Γκίμπι μάλλον. Α, τόσο καλά. Ναι, οκ, okay, εδώ πέρα θα το χρησιμοποιήσουμε. Α, ακόμη καλύτερα. Τι, δεν τα κερδίζω με ένα χτύπημα, δηλαδή, έλεος. Και τι έχουμε, tears up. Και τι άλλο. Α, υπάρχει ακόμα μεγάλο, ε. Πάμε να το βρούμε από εδώ. Ας συνεχίσουμε δεξιά, ελπίζοντας να βρούμε το boss room. Πραγματίσκολο, απ' τη μια. Απ' την άλλη, ίσως όντως. Το βρούμε. Και ευτυχώς έχουμε και το Rotten Baby, το οποίο το είχα ξεχάσει εντελώς. Και λέω από πού βγάζω τις μύγες, μιας και δεν το έχω το head of το Gappy's head. Γενικά κεφάλια αφήνω, κεφάλια παίρνω. Αυτό κατάλαβα εγώ. Και επίσης είναι αυτό που έχουμε πει τόσες χιλιάδες φορές, ότι πρέπει να τα ψάξω όλα τα δωμάτια, να πάω προς όλες τις κατευθύνσεις και μετά να βρω που πρέπει να πάω. Μπράβο. Καμιά μπλε καρδιά ίσως. Όχι. Συγγνώμη, εδώ δεν είχε κόκκινη καρδιά. Δεν άφησε τίποτα. Μπράβο του. Και ένα κάτι το οποίο είναι αισιόδοξο. Τώρα τι θέλω. HP upgrade. Range upgrade θέλω. Ένα roid range. Οκ. Okay, HP upgrade. Α, δεν μπορώ να παραπονεθώ. Θα μας κρατήσει λίγο παραπάνω ζωντανούς. Μιας και γενικά είχαμε τόσο HP και το χάσαμε. Μυστικό δωμάτιο δεν αξίζει να ψάξω, είναι αλήθεια. Με μία βόμβα να το πάω τόσο στην τύχη. Α, γι' αυτό δεν πήγαινα πάνω κάτω και λέω ότι φταίει. Λοιπόν, με ένα χτύπημα χάνουμε, τώρα το πρόσεξα. Οπότε πάμε να χάσουμε. Λάζαρο έχουμε. Για άλλη μια φορά πάμε να χάσουμε. Τι έχουμε εδώ, explosive diarrhea. Α, τόσο καλά. Ναι, δεν γίνεται κάτι άλλο. Έπρεπε να το κάνω. Roid range, μπορείς να μου δώσεις roid range? Όχι. Συνεχίζουμε. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο κολλάει. Πρέπει να το τσεκάρω. Ναι, τώρα θα εμφανιστεί κάπου πάνω μου, θα χάσω, θα μου σπάσει τα νεύρα. Εδώ τι υπάρχει? Υπάρχει Book of Revelations. Ευχαριστώ πολύ. Και The Book of Sin. Μάλιστα, το Book of Revelations μ' αρέσει σαν ιδέα. Cursed Room δεν μ' αρέσει. Και να, κλασικά θα πάμε πάλι από τη μία κατεύθυνση την οποία αφήσαμε, διότι εκεί βρίσκεται το boss. Πολυκέφαλος. Κάπου θα εμφανιστεί κάποιος, κάπου, κάτι. Ναι, μέχρι να μας χτυπήσει, διότι δεν έχουμε το range και έχουμε αράχνες. Έλα, yes. Λοιπόν, εν τω μεταξύ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αντικείμενο που έχουμε, το δεν χτυπιόμαστε όταν μένουμε ακίνητοι, είναι πολύ κρίμα. Τι έχουμε, να μου λείπει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το boss, θα το κρατήσω αυτό και είναι death. Σε γενικές γραμμές νομίζω είναι καλό boss, αν δεν μου έσπαγε έτσι τα νεύρα, διότι κάνουμε καλό damage,
από κοντά δεν υπάρχει καμία διαφορά στο τι και πως, Cube of Meat, και εδώ έχουμε κάτι το οποίο δεν μπορώ να δω τι είναι, αλλά επειδή γενικά είμαι τέτοιος νεκρονόμικον, θα τα πάρω και τα δύο. Και είναι Horror of Babylon. Δεν είμαστε Horror of the Babylon, οπότε τζάμπα τα πήραμε όλα αυτά. Δεν πειράζει. Έχω πει ότι μου αρέσει γενικά να πιέζω τις καταστάσεις. Για να δούμε εδώ. Καμιά κόκκινη καρδιά. Και εσύ δώσει καμιά μπλε καρδιά. Όχι. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Range up. Να, κάτι καλό. Και bad gas νομίζω είναι καλύτερο. Το range up είναι ίσως ότι πιο αισιόδοξο μπορούσαμε να βρούμε εδώ πέρα. Τι έχουμε. Τίποτα. Άλλο ένα δωμάτιο. Ωραία. Και θα γεμίσει το Book of Revelations, αυτό θέλω να πω. Εντάξει, κλασικά θα πάμε στο μεγάλο το δωμάτιο. Και πολύ κρίμα που χάσαμε. Όχι ότι άλλαξε κάτι, νομίζω τα ίδια είχα, τα ίδια έχω. Λοιπόν, Book of Revelations. Ξαναγεμίζουμε. Εδώ ήταν να πάρω τα πύρα. Κομπλέ. Να δούμε πόσο μπορούμε να αντέξουμε τώρα. Όχι, ευχαριστώ. Αυτό το πήραμε μία φορά. Μας χρησίμευσε εκεί που το θέλαμε, είναι αλήθεια. Αλλά μέχρι εκεί δεν θέλω να έχω καμία άλλη επαφή με το συγκεκριμένο trinket. Σκατά δεν θέλουμε να ρίχνουμε. Τέλεια. Όπως και νομίσματα δεν θέλω. Εντάξει, είναι ψηλό τραγικό τώρα να παίρνουμε νομίσματα. Δώσει καμιά κόκκινη καρδιά. Τίποτα εδώ. Εδώ ίσως υπάρχει μυστικό δωμάτιο. Όχι. Θα κάνω πως δεν συνέβη ποτέ. Μπράβο. Οι μαύρες καρδιές είναι ό,τι πρέπει. Ναι μεν καλό. Απ' την άλλη όμως εμείς βαράμε από κοντά. Οπότε καλύτερα ας το αφήσουμε. Πάλι θα πρέπει όλο τον όροφο να τον εξερευνήσω και μετά να βρω το που είναι το boss room. Είμαι σίγουρος. Στακάρουμε λίγο μπλε καρδιές. Καλού κακού να υπάρχουν. Μακάρι να μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω. Αλλά αυτό που θα κάνω να βάλω απλά μια βόμβα. Ελπίζοντας να μου δώσει μια μπλε καρδιά. Τώρα τι να πάρω. Να πάρω αυτό εδώ. Στο τσακ και τι έχουμε, bombs are keys. Ναι. Να γιατί. Για να δούμε εδώ, range up. Χτυπήθηκα τώρα. Tears up. Και για να δούμε εδώ. Να το. Explosive diary, explosive diary. Ναι, το οποίο το χρησιμοποιείς πατώντας το Q. Για όσους δεν ξέρουν. Εντάξει. Άξιζαν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν άξιζαν. Θα δούμε όμως αν θα πληρώσουν οι κόκκινες καρδιές που σιγά μην πληρώνανε. Για να πάμε πάνω. Μάλιστα. Δεν θα το μετανιώσω καθόλου. Διότι θεωρώ πως έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Μάλιστα. Damage. Το χρειάζομαι. Σίγουρα. Και δύο κλειδιά να μου έδινε. Δεν θα με χαλούσαν καθόλου. Εντάξει, ναι. Κλειδιά. Μπα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στην μαμά. Την οποία την έχουμε. Οκ. Α! Δεν κέρδι. Μπράβο μας. Εντάξει, το damage αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Α. Λοιπόν, πάμε για την Σεόλ. Ελπίδες δεν έχουμε.
Ψάχνουμε για άλλη μια φορά ένα θαύμα. Γενικά είμαι πολύ απαισιόδοξο και με τον Λάζαρο και με τον Blue Baby. Ειδικά με τον Λάζαρο, ο οποίος γενικά δεν είναι χαρακτήρας που μπορείς να πεις ότι είναι τόσο κακός. Αλλά είναι αυτό, το... το γαμότο που λένε. Α, μπράβο μου. Και να λοιπόν που έχασα, δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε αισιόδοξα πρώτα απ' όλα και μετά θα δούμε αν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να δοκιμάσω και τα δωμάτια των 20 λεπτών. Στα επόμενα επεισόδια θα το δούμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πολύ όσους παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.